Τον οι οδομαχίες συνεχίζονται, όπως και οι πυρπολήσεις κτηρίων και καταστημάτων. Έχουμε κτίρια που καίγονται στο ύψος των προπηλαίων στην πλατεία Κοραή. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το Starbucks και τον κινηματογράφο Αττικών. Έχουμε στην οδό Όθωνος μια τράπεζα που τυλίχθηκε στις Λόγες, στη Χρήστου Λαδά γραφεία πρώτου ορόφου, στην Πανεπιστημίου ένα κατάστημα με ιαλικά και σε ένα εμπορικό κατάστημα στην οδό Φιδίου. Έχουμε τεράστιες καταστροφές σε Ιαλοπίνα και σε πολλά καταστήματα. Έχουμε πλιάτσικο σε πολλά μαγαζιά στην οδό Πανεπιστημίου και στην οδό Σταδίου. Όπως σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, περίπου 2.000 άτομα είναι αυτά τα οποία αυτήν την ώρα συμμετέχουν σε αυτά τα επεισόδια και στις επιθέσεις των κτηρίων. Ένα ποσοστό πολύ μικρό, δηλαδή από τον μεγάλο όγκο των διαδηλωτών που είχαμε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν γίνει πολλές προσαγωγές, ενώ και δημιουργίες της αστυνομίας έχουν δεχθεί επιθέσεις από νεαρούς με πέτρες και βόμβες μολότοφ. Και πριν από λίγη ώρα και μια δημιουργία της αστυνομίας δέχθηκε επίθεση από νεαρούς στην οδό Ερμού. Σε κάποια από αυτά τα καταστήματα, τις τράπεζες που έχουν τυλιχθεί στις Λόγες, έχουν καταφέρει τελικώς και έχουν προσεγγίσει οχήματα της πυροσβεστικής. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση, Άσονα, εάν δηλαδή οι δρόμοι είναι σε τέτοια κατάσταση που να επιτρέπουν στην πυροσβεστική πρόσβαση, να πλησιάζει σε αυτά τα σημεία που λες ότι έχουμε πυρκαγιά αυτή την ώρα. Δυστυχώς πολλά σημεία είναι απροσπέλαστα, υπάρχουν οδοφράγματα, υπάρχουν κάδοι με φωτιές, ξύλα που έχουν ανάψει φωτιά οι διαδηλωτές, αυτοί που συμμετέχουν στα επεισόδια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα οχήματα της πυροσβεστικής να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Βεβαίως οι πυροσβέστες φοβούνται κιόλας πολλές φορές να προσεγγίσουν, γιατί δέχονται και εκείνοι επίθεση με πέτρες. Όμως είναι και δύσκολο, διότι υπάρχουν, όπως σας λέω, οδοφράγματα με φωτιές στους δρόμους και δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Σε ορισμένα όμως από αυτά έχουν ήδη προσεγγίσει και κάνουν κατάσβεση της φωτιάς. Και συνεχίζονται σε ορισμένα σημεία οι επιθέσεις των νεαρών αυτών εναντίον των αστυνομικών και ο πετροπόλεμος μεταξύ αστυνομικών και των διαδηλωτών σε αρκετά σημεία, σε όλο αυτό το μήκος, σχεδόν από το ύψος της Ομονίας μέχρι και την οδό Φιλελλήνων, αλλά και στην Φιδίου, που σας είπαμε ότι ένα εμπορικό κατάστημα έχει τυλιχθεί στις Λόγιες. Γεια Σωνα. Να συνοψίσουμε την εικόνα λοιπόν. Έχουμε φωτιές σε 4-5 σημεία του κέντρου, ξεκινώντας από το ύψος του συντάγματος, ας πούμε, αλλά και κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου χαμηλότερα, σε διαφορετικούς δρόμους μέχρι κοντά στην Ομόνια. Η πυροσβεστική προσπαθεί να προσεγγίσει, έχει προσεγγίσει σε ορισμένα σημεία, αλλά όχι σε όλα, γιατί και αυτή την ώρα συνεχίζονται συμπλοκές, πετροπόλεμος, οδομαχίες σε διαφορετικά σημεία στους κεντρικούς δρόμους. Έτσι είναι, και εκτός από τις φωτιές στις μεγάλες, όπως είναι και το κτίριο της Alpha Bank, το κεντρικό, το μεγάλο κτίριο στην Πεσματζόγλου και Πανεπιστημίου, που τυλίχθηκε στις Λόγες και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, μια πολύ πολύ μεγάλη φωτιά σε αυτό το κτίριο. Υπάρχουν και εστίες φωτιά σε κάποια άλλα μαγαζιά, αλλά και μεγάλες καταστροφές σε οπτικά, καταστήματα οπτικών, σε καταστήματα, σε ταχυφαγείο, σε καφετέριες στην οδό Σταδίου και στην οδό Πανεπιστημίου, μεγάλες καταστροφές και πλιάτσικο. Υπάρχουν ομάδες νεαρών που ορμούν για να αρπάξουν προϊόντα από τις βιτρίνες, ό,τι έχει απομείνει. Είναι άγρια εικόνα λοιπόν που περιγράφεις. Γεια σου, Πεπίνη, να θεωρήσουμε προφανές και αυτονόητο ότι και ο τελευταίος διαδηλωτής, υγιής διαδηλωτής, ειρηνικός διαδηλωτής που μπορεί να υπήρχε, πρέπει να έχει παραμερίσει, να έχει απομακρυνθεί πλέον από τους συγκεκριμένους δρόμους. Αυτή είναι η εικόνα, έχουμε κουκουλοφόρους να κυκλοφορούν. Από τα σημεία αυτά τουλάχιστον, δηλαδή και στην οδό Σταδίου και στην οδό Πανεπιστημίου, που υπάρχουν και αυτές οι φωτιές που πυρπόλησαν τα καταστήματα αυτά, δεν υπάρχουν ειρηνικοί διαδηλωτές. Τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία είναι, όσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια και συνεχίζουν τα επεισόδια. Δεν έχουν καμία, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν ειρηνικά στη διαδήλωση που έγινε νωρίτερα ενάντια στα νέα μέτρα λιτότητας. Ναι. Αυτοί περιορίστηκαν προς την περιοχή του Συντάγματος, της πλατείας Συντάγματος και στη Βουλή. Εκεί περιορίστηκαν οι ειρηνικοί διαδηλωτές. Κρατώντας στην τηλεφωνική γραμμή τον Ιάσονα Πεπίνη, πάμε σε σύνδεση και με την Κωνσταντίνα Καζαντζή. Κωνσταντίνα, να δούμε, έχουμε κάποιο απολογισμό για τα καταστήματα, ποια περίπου είναι η σειρά των καταστροφών, ο αριθμός των καταστροφών ή τα καταστήματα που έχουν χτυπηθεί ως τώρα? Να ξεκινήσω, Αντώνη, λέγοντάς σας ότι είμαι επίτης Χαριλαίου Τρικούπη τώρα. Ναι. Και μπροστά μου καίγονται δύο μαγαζιά. Το ένα με παπούτσια με ενημερώνουν και το άλλο με ρούχα. Και λέω με ενημερώνουν, γιατί έχουμε καεί όλος καιρός.
οπότε δεν μπορεί κάποιος να δει τι ήταν πριν. Καίγονται, είναι στον σόγιο μιας μεγάλης πολυκατοικίας. Ζημιές όμως μπορώ να δω και στα καταστήματα απέναντι από αυτό το κτίριο που σας λέω. Σε μαγαζιά με παπούτσια επίσης έχουν σπάσει πάρα πολλές βιτρίνες, έχουν αφαιρεθεί κάποια αντικείμενα στο εσωτερικό. Μέχρι και πριν από 10 λεπτά, Αντώνη, ο απολογισμός ήταν περίπου 10 κτίρια με μαγαζιά, με υποκαταστήματα τράπεζας, όμως χωρίς να υπολογίσουμε αυτό που σας λέω τώρα επί της Χαριλαίου Τρικούπη. Μιλάω δηλαδή για πανεπιστημίου, για σταδίου και για τις αρχές της Μητροπόλεως. Ο απολογισμός ήταν μέχρι και πριν από 10 λεπτά, χωρίς σας λέω αυτά τώρα που βλέπω, να και μια καφετέρια δίπλα τώρα έχει καταστραφεί ολοκληρώς. Άρα συζητάμε για τουλάχιστον πάνω από 15 κτίρια, μαγαζιά και υποκαταστήματα τραπεζών. Και Κωνσταντίνα, αυτό... περιγράφεις ότι το πρόβλημα έχει φύγει πλέον και αρκετά πιο μακριά από την Πανεπιστημίου. Δηλαδή, Χαριλάου Τρικούπη είναι πλέον, φεύγει και πιο έξω, λίγο πιο έξω από το κέντρο. Είμαστε κοντά στην Ομόνοια, Αντώνη. Είναι κοντά, ας πούμε, όπως κατεβαίνεις προς Ομόνοια πλέον. Μάλιστα, ναι. Έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα από το κέντρο, από το Σύνταγμα, από όπου ξεκίνησαν και τα όποια επεισόδια.